Στο μπάσκετ οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Η ομάδα έχει ενισχυθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενισχύθηκε και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου. Βέβαια, για τον συγκεκριμένο για τον οποίο αναφέρομαι, νομίζω ότι απλά επέστρεψε στο σπίτι του. Ο λόγος για τον Γιώργο Γιαννουζάκο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Πλέον έχουν περάσει και λίγα χρόνια, όχι πολλά, δεν θέλω να το μεγαλώσω. Γιώργο, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Είσαι περίπου σωστός. Περίπου. Ναι, διότι θα μπαίνω και λίγο μέσα στο γήπεδο. Όχι για να παίξω, αλλά για να... Θα μπαίνεις. θα μπαίνεις για να αρπάσεις κανένα διαιτητή ή όχι? Μπα, όχι, δεν θα χρειαστεί. Νομίζω φέτος είμαστε... Δεν θα χρειαστεί, λες, Δεν θα χρειαστεί. Δεν τα κάνεις εσύ αυτά. Το τι θα κάνω δεν ξέρω, δεν μπορώ να το... Γιατί φέτος έχουμε ένα στόχο μόνο. Σωστά. Καλά, ο στόχος είναι εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο το αποτέλεσμα είναι άλλο. Δεν πειράζει, άλλη μια χρονιά που θα το παλέψουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας. Πόσα είναι τα χρόνια, Γιώργο, που έλειπες από το Ιβανόφιο? Το 2007 νομίζω, 11. Το 7, ε. Ναι, επέστρεψα κάποια φάση το 12 και είπα να παίξω δωρεάν στην ομάδα τότε που ήταν στη Β' Εθνική και κάτι δεν τους άρεσε μάλλον και από τότε δεν ήθελα να ξαναπατήσω, αλλά γιατί πικράθηκα είναι η αλήθεια. Δεν είχες κάνει παιχνίδι τότε, αν θυμάμαι. Δεν έπαιξα καθόλου, έκανα μόνο προπονήσεις. Ναι. 2-3 και μετά έφυγα. Απλά, εντάξει, μου ζήτησαν οι άνθρωποι που παρακολουθώ την προσπάθεια τους εδώ τα τελευταία 3 χρόνια να γυρίσω να βοηθήσω την ομάδα από αυτό το πόστο και ενώ είχα κλείσει, θα σου πω την αλήθεια, να παίξω άλλη μια χρονιά στη Βέρεια σε μια ομάδα γάμα εθνική, στον ΑΟΚ Βέρειας, ακύρωσα εκεί πέρα την μεταγραφή μου και καλώς πάντως. Μέχρι πρόσφατα και... έπαιζες κανονικά, έτσι? Μέχρι πέρσι κανονικά έπαιξα γάμα εθνική. Σε γάμα εθνική. 42. Ναι. Τώρα στις προπονήσεις θα μπαίνεις λίγο, δεν μπορεί. Όχι, εντάξει, τώρα έχω άλλο πόστο πραγματικά. Αλλά αν χρειαστούν κάτι τα παιδιά στο κομμάτι της ψυχολογικό κυρίως, πιστεύω ότι και λόγω της εμπειρίας μου και λόγω της θέσης μου μέχρι πρότινος ως παίχτη εννοώ, θα μπορώ να τους βοηθήσω λίγο παραπάνω από κάποιον που δεν έχει τη δικιά μου προϋπηρεσία στον χώρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι, Γιώργο, ο άνθρωπος που θα είναι ο πιο κοντινός στο τμήμα από τους εκτός αγωνιστικού, αν μπορώ να το πω έτσι σωστά. Δηλαδή, ό,τι, ναι, ναι, ό,τι χρειαστούμε στα ταξίδια, στις αποστολές, στην ομάδα, στην καθημερινότητα, στις προπονήσεις, ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος είναι εδώ και σας ακούει. Κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς έτσι θα είναι. Και ό,τι χρειαστεί παραπάνω θα το κάνω. Δεν είμαι το άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Αλλά πιστεύω ότι θα με χρειαστεί περισσότερο η ομάδα στο κομμάτι το αγωνιστικό. Δηλαδή, να είμαι δίπλα στους παίκτες. Να είμαι δίπλα στον προπονητή και να μεταφέρω γενικότερα κατέρωθεν τα προβλήματα, τα θέματα, αν και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν προβλήματα φέτος, στη διοίκηση ή αντίστοιχα στην ομάδα αν υπάρξουν. Να προσθέσω και έναν ρόλο που είμαι σίγουρος ότι το κάνεις ήδη, το ρόλο του DNA, δηλαδή αν και δεν ξέρω το κατά πόσο θα δυσκολευτεί κάποιος με το που φορά φανέλα του Ηρακλή και μπαίνει στο Ιβανόφιο με τον κόσμο να μπει έτσι να αμπολιαστεί, αλλά το έχεις εσύ το DNA από πιτσιρικάς. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι εστί Ηρακλής και τι εστί Ιβανόφιο, οπότε όποτε χρειαστεί θα έχεις και αυτό το ρόλο να τους το θυμίζεις. Νομίζω ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ πέρα και μου ζητήθηκε να αναλάβω αυτό πώς το είναι και αυτός. Ναι. Αυτό που μόλις είπες. Τα παιδιά βέβαια, 5-6 παιδιά είναι από την περσινή ομάδα, έχουν καταλάβει που βρίσκονται. Νομίζω ότι και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν χαμπάρι. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι εμείς σαν ομάδα, που είναι άσχημο, θα το πω όμως γιατί είναι η αλήθεια, έχουμε μικρύνει στα μάτια των άλλων. Μπορεί εμείς να αισθανόμαστε αυτό που ήμασταν, γιατί έχουμε ζήσει στιγμές και οι μεγαλύτεροι ίσως που δεν τις γνωρίζουν, να αρχίσουμε να μικραίνουμε. Βλέπω και ακούω πράγματα που έχουν σχέση με την ομάδα, που αναφέρονται ας πούμε σε άλλες ομάδες σε σύγκριση με τον Ηρακλή και θεωρούν ας πούμε ότι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο στην Α2 καταρχάς. Από πλευράς ονόματος ιστορίας και δυναμικότητας δεν υπάρχει άλλο μάλλον στον Ηρακλή και δεν θα υπάρξει και ποτέ. Δεν το συζητάμε. Ναι, οπότε αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ο Ηρακλής δεν είναι επειδή έχει μείνει εκτός
των μεγάλων σαλονιών αυτά τα χρόνια ότι έχει αλλάξει κάτι. Είναι η ίδια ομάδα που ήταν και παλιά. Απλά έχουν αλλάξει τα πρόσωπα και οι καταστάσεις. Νομίζω ότι πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό που λες πάντως, έχεις δίκιο, γιατί δυστυχώς ο Ηρακλής με τα αποτελέσματά του έχει δώσει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε χολαργό, στον οποιοδήποτε κόρυβο, στον οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ψυχικό, να μην συνεχίσω να λέω ομάδες, στον οποιοδήποτε χαρίλαο τρικούπι, ντρέπομαι που λέω τέτοια ονόματα, Γιώργο μου, να σκέφτεται ότι θα πάει στο Ιβανόφιο και θα κερδίσει τον Ηρακλή, έτσι. Δεν πρέπει να πεισμώνουμε. Ναι. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να περάσω. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες με τα παιδιά και αρχίζω να καταλαβαίνω ότι ο Ηρακλής είναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο Ηρακλής, για να το πούμε και όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Και από πλευράς φιλάθλων και τα λοιπά. Έτσι είμαστε. Αυτοί είμαστε. Να μην το πω η πέμπτη, είμαστε μέσα στους καλύτερους πέντε στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, ή συμπληρώνουμε την εξάδα. Αυτές είναι οι ομάδες συγκεκριμένες. Είναι τρεις μεγάλες των Αθηνών και τρεις μεγάλες Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είμαστε μία από τις μεγάλες Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό θα το καταλάβουν, πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβουν όλοι με τη συμπεριφορά μας μέσα στο γήπεδο, την αγωνιστική και την έξω αγωνιστική, ότι αυτοί είμαστε. Και δεν ζητάμε τίποτα άλλο από αυτό που μας αξίζει, αυτό που πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, δεν θα πάμε ούτε να μαλώσουμε κανένα, ούτε να πουλήσουμε τρέλα σε κανένα, ούτε τίποτα. Απλά είμαστε αυτοί που είμαστε. Και θα πούμε στο γήπεδο να το αποδείξουμε. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει. Και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Οτιδήποτε άλλο για μένα θα θεωρηθεί αποτυχία. Αν δεν ανέβει η ομάδα δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα έχουν αποτύχει παίξει τα λοιπά. Θεωρώ ότι θα έχω αποτύχει εγώ στο έργο μου. Γι' αυτό και δέχτηκα και άφησα τον μπάσκετ που ήθελα να παίξω μια χρονιά, σου πω την αλήθεια, γιατί μου άρεσε να τρέχω ακόμα. Και ήρθα να κάνω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ως αθλητής, επειδή ήσουν και σε άλλες πόλεις τα τελευταία χρόνια, είχες υποχρεώσεις κτλ. Το τι εξήγηση, επειδή δεν σου αρέσει ποτέ να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, το τι εξήγηση θα μπορούσες να δώσεις εσύ για την αποτυχία του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια να επιστρέψει στην Α1? Ή τα τελευταία δύο, αν θέλεις, ή τα τελευταία πέντε, δεν ξέρω, όπως θες πες. Η ομάδα σου είπα, έχει αποδυναμωθεί, έχει μικρύνει στα μάτια, ακόμα και τη ΕΟΚ θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εννοώ. Εντάξει, δεν δίνει τόσο σημασία. Έχουν να προωθήσουν άλλους. Η ομάδα έκανε δύο κακές ήττες πέρσι, ας πούμε, που τους κόστησε το πρωτάθλημα. Με τον Απόλλωνα Πατρών στην ουσία αυτό ήταν εκεί που χάθηκε. Οι δύο ήττες μέσα στο πρωτάθλημα. Που θα είχε το πλεονέκτημα της και θα καθάριζε, ας πούμε, την όλη κατάσταση. Εντάξει. Και τα διοικητικά πριν έρθουν τα τελευταία. Τα προβλήματα που υπήρχαν και προβλήματα εσωτερικά πέρσι στην ομάδα. Βεβαίως. Νομίζω ότι εντάξει, είναι γνωστό πλέον αυτό. Έγινε αλλαγή προπονητή προς το τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον, μετά από πιο όρημη σκέψη και πιο οργανωμένη σκέψη, η ομάδα που φτιάχτηκε φέτος είναι, θα έλεγα, πιο έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και να καταφέρει αυτό που πρέπει, που είναι το αυτονόητο, ας πούμε, για μένα πλέον. Αυτονόητο είναι εδώ και 8 χρόνια. Αλλά... Όχι, δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, πέτος να σε διορθώσω. Αυτονόητο δεν είναι εδώ και 8 χρόνια, γιατί εδώ και 8 χρόνια δεν ήταν η κατάσταση στον Ηρακλή τέτοια που να μπορεί. Αυτονόητο για το μέγεθος, το top 6 που λέγαμε και τα λοιπά. Έτσι, για το μέγεθος που είπα και στην αρχή. Ναι. Τις πραγματικές καταστάσεις όμως και εν μέσω κρίσης στη χώρα γενικότερη και με τεράστια οικονομικά προβλήματα, με καταστροφή ολοκληρωτική σχεδόν του γυμναστικού συλλόγου, με κόντρα που υπάρχει, γιατί και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το κρύβουμε. Υπάρχει μια μικρή κόντρα με το γυμναστικό συλλόγο και την ΙΔΑΕ. Λοιπόν, εντάξει. Κόντρα είναι λάθος λέξη. Διαφωνία. Ακόμα λες. Διαφωνίες. Εντάξει, σε κάποια πράγματα ακόμα διαφωνούμε. Εντάξει, okay, να σου πω κάτι, σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό. Απλά τον Ηρακλή τον επηρέασε γιατί δεν υπήρχε κάποιος μεμονωμένος άνθρωπος όπως υπάρχει τώρα να στηρίξει το τμήμα του μπάσκετ που είναι ξεχωριστό πράγμα από τον υπόλοιπο γυμναστικό σύλλογο. Όπως το αντίστοιχα είναι και το ποδόσφαιρο. Ναι. Όπως αντίστοιχα στο παρελθόν ήταν. ΠΑΕΚΑ και τα λοιπά. Ναι. Ακριβώς. Το μόνο άτομο που στηρίχθηκε πραγματικά από τον γυμναστικό σύλλογο στο παρελθόν ήταν το Πόλε. Ναι. Αλλά ήταν και εποχές διαφορετικές. Δεν κατηγορώ κάποιον. Ό,τι έγινε, Γιώργο. Αντιληπτό. Εδώ μιλάμε για το παρόν. Αντιληπτό. Είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε όλοι Ηρακλειδείς. Πιστεύουμε όλοι σε αυτό που πρέπει να είναι το αυτονόητο για όλους μας και πρέπει να αποδείξουμε, όχι σε εμάς, εμείς το ξέρουμε, στον υπόλοιπο κόσμο ότι εμείς είμαστε αυτοί που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον και να ρωτήσω ξανά τον καλαθοσφαιριστή Γιώργο Γιαννουζάκο και όχι τον Γενικό Αρχηγό, πώς βλέπει την ομάδα. Έχουν φύγει παίχτες, έχουν έρθει παίχτες, έχουν έρθει δύο παιδιά, ο
ο Σοκ και ο Σέσκους που εσύ τους βλέπεις καθημερινά στην προπόνηση, εμείς έχουμε εικόνα μόνο από τα βιντεάκια και τους υπόλοιπους που ήρθαν και πρόσφατα, έτσι. Αν θεωρείς ότι είναι πλήρης η ομάδα, αν θεωρείς ότι με βάση και τις όποιες γνώσεις έχεις αντλήσει για τους υπόλοιπους, γιατί κάθε μέρα βαριέμαι να ακούω, ο Νικός είναι το φαβορί και η τάδε ομάδα είναι καλή και η άλλη είναι καλή κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρει να μας πεις κυρίως για αυτά που βλέπεις μέσα. Ως ενεργεία κατά κάποιο τρόπο παίξεις, έτσι, γιατί πρόσφατα έπαιζες. Καλά, η ομάδα είναι καλή, έχει παιδιά που έχουν πάρα πολύ όρεξη, έχει παιδιά που έχουν καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ πέρα. Η τελευταία μας μεταγραφή, ο Σάββας Τζουγκαράκης, είναι αυτός που έλεγε την ομάδα ψηλός να παίζει κοντά στον καλάθι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά με πολύ μεγάλη ένταση και πολύ όρεξη. Και όσον αφορά το κομμάτι του τι ακούγεται από τις άλλες ομάδες τα λοιπά, αυτό θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε πράγματα μέσα στο γήπεδο, όχι εκτός. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω, όχι σε αυτούς μας, τους άλλους. Για μας ξέρουμε τι είμαστε. Και τα παιδιά είναι, ξέρουν και σιγά σιγά και με αυτά που ακούν από μένα και αυτά που βλέπουν να γίνονται αυτές στην ομάδα γενικότερα, το πόσο πιο κοντά είναι οι άνθρωποι στην ομάδα, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ό,τι χρειαστεί να παίξουμε. Θέλουμε, υπάρχει σαφώς το γεγονός ότι έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι, θα χρειαστεί και επίσης χρόνο, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια τα παιχνίδια που κόστησαν στην ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Οπότε, αν κάνεις μια κακή στην αρχή, δεν σημαίνει ότι θα παρατάσεις. Είναι και αυτό το περίεργο, Γιώργο, με το ότι κουβαλάς στα μεταξύ σου τι έχεις κάνει με το ζευγάρι, με τον αντίπαλο. Έτσι, δηλαδή, πέρυσι ο Ηρακλής με την Πάτρα την πάτησε με τον Απόλλωνα. Ακριβώς. Κουβάλα λοιπόν μόνο νίκες φέτος μέχρι το τέλος για να μην ασχολείς με κανένα ζευγάρι και να είσαι μόνος σου. Να το πούμε και έτσι. Ναι, μακάρι να γίνει αυτό. Προς παιχνίδι. Μακάρι να γίνει αυτό. Και θα δούμε για τον Ιωνικό νικές, θα δούμε για τις υπόλοιπες ομάδες πόσο μπορούμε να τον τράβουμε εκεί. Και σε τι επίπεδο είμαστε εμείς και σε τι επίπεδο είναι οι υπόλοιποι. Εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας. Σου λέω ότι οι προπονήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου σε τέτοια εποχή να κάνουν τόσο δυνατές προπονήσεις. Με τέτοια ένταση εννοείς. Ναι, και βλέπω ότι τα παιδιά ανταπεξέρχονται. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και καλή φυσική κατάσταση, υπάρχει και πολλή διάθεση. Οι παίκτες, οι ξένοι που είπες, πάρα πολύ θετικά παιδιά έχουν δεθεί με την ομάδα και θεωρώ ότι φαίνονται σαν να έχουν παίξει ήδη εδώ πέρα. Περιμένουν σαφώς ένα παιχνίδι για μένα με γεμάτο γήπεδο να καταλάβουν και την ατμόσφαιρα την οποία μπορεί. Είναι αυτό που λέμε χεράδες και οι δύο. Είναι ηγέτης. Χεράδες δεν θα το έλεγα, αλλά βάζουν, εντάξει, οκ. Okay. Με την έννοια τους τερπάσουν, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά έχουν όρεξη να παίξουν μπάσκετ και να βοηθήσουν την ομάδα. Ο Σοκ ιδιαίτερα πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο οργανωτικό κομμάτι. Κάθισε 2-3 μέρες έξω για ένα μικροτραυματισμό που είχε και έχει τρελαθεί, ήταν στην προπόνηση και μόνο που δεν έκλειγε και δεν πήγε μέσα στο γήπεδο. Ήταν πολύ... Δείχνει το παιδί δηλαδή ότι θέλει πραγματικά να τιμήσει όλο αυτό το πράγμα που έχει, τη συμφωνία που κάνει το Ρέγκλε. Πρόγραμμα γνωρίζω για ένα φιλικό παιχνίδι αύριο και είναι το πρώτο σας νομίζω. Ναι, αύριο παίζουμε μια ομάδα από τη Β' Εθνική, το Ανατόλια. Γενικά ξεκινάμε τα φιλικά. Την επόμενη εβδομάδα θα πάμε σε ένα παιχνίδι με την Αγιά στη Λάρισα, η οποία και αυτή θα είναι στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια κατηγορία, ναι. Έχει κάποια φιλικά προγραμματισμένα. Μια ομάδα της Α1 τη Λίμνο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και μετά κάποια στιγμή, μετά τα μέσα του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει και το κύπελλο. Και αυτό στην ουσία σαν φιλικά προετοιμασίας το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά μακάρι να φτάσουμε και στο πιο ψηλά γίνεται. Δεν το αφήνουμε. Έχουμε όμως ένα πολύ καλό παιχνίδι εκεί πέρα, αν περάσουμε πολύ, θα περάσουμε τον πρώτο γύρο. Το οποίο θα μας δείξει και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε ένα μήνα. Θα είναι καλό τεστ, ναι. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι εκείνο είναι το crash test πριν την εκκίνηση του αθλήματος. Οι αναμνήσεις, επιστρέφω λίγο σε σένα πάλι, γιατί 11 χρόνια είναι 11 χρόνια, έτσι δεν είναι λίγο. Οι αναμνήσεις τώρα περπατώντας στο Ιβανόφιο, πηγαίνοντας τα αποδυτήρια, πιάνοντας λίγο την μπάλα, λίγο πιο έξω, ξέρω εγώ, στο Κηλικείο, σε καμιά κερκίδα, κάνεις τις βόλτες σου κτλ. Πόσες πάνε και έρχονται συνεχώς, γιατί δεν πέρασες και λίγα και σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι τα πέρασες. Αν δεν ερχόταν κάποιοι κύριοι που δεν θέλω να κατανομάσω τώρα, δεν θα έφεγα ποτέ τον Άκλη. Ναι. Που είχαν σχέση με το βόλεϊ. Αυτοί με διώξανε. Εγώ είμαι ερακλητέας από τη μέρα που γεννήθηκα. Δεν έχω, δηλαδή εδώ μεγάλωσα, εδώ ήθελα να κάνω όλη την καριέρα μου. Είναι πάρα πολλά και τα καλά και τα άσχημα, περισσότερα καλά. Εντάξει, έφυγα με την πικρία ότι δεν καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα αφού ήμουν και στην ομάδα που έπεσε. Αλλά έχω και την ημιτελικούς κυπέλλου Ευρώπης, έχουμε και προκρίσεις επί του ΠΑΟΚ μέσα στην Νεάπολη με
Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Έχουμε συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι εντάξει. Πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι. Την Ταουγκρές δεν τη λέω, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Η Ταουγκρές είναι ημιτελικός στο πίπον, δεν θα κάνω. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Και παίξαμε κι άλλο μετά με τη Βερόνα. Με τη Βερόνα. Εκείνο ήταν 20 κάτι εκεί και πόσο ήταν, είχε ξεφύγει η διαφορά. Ήταν 33 εκεί και κερδίζαμε με 21 πόντους 21 εδώ, 10 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Δηλαδή το μάτσο φτάσαμε. Ήταν ένας άλλος προημιτελικός με την Ούνιξ Καζάν που χάσαμε εκεί με 12 πόντους. Τους κερδίσαμε εδώ με 12 και πήγαμε παράδειγμα και τους κερδίσαμε με 10 και αποκλειστήκαμε. Πηγαίναμε στους 4 και εκείνη τη χρονιά. Έχει πολλά παιχνίδια να θυμηθείς. Την Ταουγκρές εκείνο το χαμένο κάρφωμα ακόμα νομίζω δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, ούτε εσύ που ήσουν μέσα φαντάζομαι. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι και οι καλύτεροι που το έχουν κάνει. Τέλος πάντων, ήταν, έχουμε πολύ ωραία. Πόσο ήσουν τότε με την Ταου? Τότε ήμουν 20. Ήσουν 20, ε? Ναι, ναι. Μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει, είναι κάποια ωραία, κάποια άσχημα, είναι αυτά που τα κουβαλάμε μαζί μας. Και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για DNA, ξέρω πάρα πολύ καλά το πόσο πορωμένος... Μπορώ να πω ότι είσαι περισσότερο πορωμένος με το ποδόσφαιρο, αυτό έχω καταλάβει. Μ' αρέσει πολύ σαν άθλημα γι' αυτό. Βλέποντάς σε κερκίδες να ακολουθείς συχνά πυκνά τον Ηρακλή, όσο σου το επέτρεπε βέβαια τον μπάσκετ που έπαιζες, όσο δεν έλειπες. Τι βλέπεις εκεί? Δεν βλέπω, ακούω. Ναι. Μάλλον θετικά τα βρίσκεις τα πράγματα. Εντάξει, η πορεία που έκανε η ομάδα πέρσι ήταν αναπρόσμενα μάλλον καλή για μένα. Και αφού τα κατάφερε έτσι πέρσι, γιατί να τα καταφέρει και φέτος θα είναι ακόμα καλύτερη. Εντάξει, τώρα δεν συζητάμε για το που πρέπει να είναι ο Ηρακλής. Είναι αστείο το γεγονός ότι η έκρηξη μεγάλη. Έχεις άποψη για τις μεταγραφές, να σε ρωτήσω δηλαδή, γιατί σε ποδοσφαιρό? Όχι, δεν έχω άποψη για τις μεταγραφές. Δεν έχω, πραγματικά δεν το παρακολούθησα φέτος. Ναι. Αλλά ξέρω, ακούω ότι γίνονται καλά πράγματα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα. Και τις τελευταίες 15 μέρες κιόλας είμαι αφοσιωμένος εδώ στο νέο μου έργο, πόστο. Και δεν έχω. Περώνε, θα αρχίσει να δει Περώνε πάντως πάλι. Καλά, εννοείται. Ευχαριστώ. Όποτε μου το επιτρέπει το πρόγραμμα, αν και νομίζω ότι εμείς. Θα παίζω σάββατο από εδώ στο σύνδεσμο της Κυριακής. Και είμαι σίγουρος ότι θα φέρνεις και την ομάδα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα τους φέρνεις. Όχι, μπορώ. Θέλω να κάνουμε. Γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Έτσι, είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή. Και εμείς στην πλευρά μας, γενικότερα σαν ομάδα, θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό το λέω δηλαδή δημόσια, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Χωρίς αυτό δεν είμαστε το ίδιο δυνατοί. Και θα το δουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν ότι η ομάδα θα δείξει άλλο αγωνιστικό πρόσωπο τους. Δεν θα είναι. Τουλάχιστον στο θέμα της μαχητικότητας και της πίστης του τι έχει να κάνει ας πούμε στο γήπεδο. Μακάρι, μακάρι, γιατί ξέρεις πολύ καλά Γιώργο ότι δεν απέχεις πολύ από το πώς σκέφτεται ο φίλαθλος και ο οπαδός, ότι είναι πολλοί κόσμος πικραμένος, πληγωμένος, απογοητευμένος. Πονεμένος, ό,τι θες βάλ το δίπλα, έτσι, είναι λογικό. Όλα αυτά που είπες ταιριάζουν και είναι αλήθεια. Απλά αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι θα καρποφορήσει. Θέλει υπομονή από όλους μας. Εμείς την έχουμε και πιστεύω ότι αν την έχει και ο κόσμος του Ηρακλής θα φτάσουμε στο τέλος να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε και να πανηγυρίσουμε αυτό την άνοδο στην ΑΕ. Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα είπαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γιώργος Γιαννουζάκος, επιστροφή μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Γενικός αρχηγός σε ένα διαφορετικό πόστο.